Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλή σειρά να έχουμε. Έλα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι με αυτά που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ πρέπει αυτή τη στιγμή τα τρία ραδιόφωνα της πόλης και όλοι οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδος να ευγνωμονούν αυτό το σωματείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επιτέλους σε κάνει να θες να ξαναμιλήσεις για ποδόσφαιρο με αυτά που γίνονται. Ποιο σωματείο? Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, ναι. Το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βιώνουμε εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες ένα απίστευτο σκοτσέζικο ντουζ. Σκοτσέζικο. Ξεκινάει η ομάδα με τη λογική ότι έφερε νέο προπονητή, φέρελπι και ότι θα αντικαταστήσει τον παλιό κτλ. Ζητάει παίκτες. Ζητάει, δεν τον παίρνουνε. Ναι, κάποιους παίκτες ο προπονητής γίνεται ένας καυγάς κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αυτούς για να φύγουν. Τους παίρνουνε με τον άλλο προπονητή. Σημαίνει. Αφού αποκλείστηκαν. Ότι, πώς το λένε, ότι υπάρχει. Έγινε, κάτι έγινε εκεί στην προετοιμασία για να φύγει αυτός έτσι εκεί πέρα. Έρχεται ένας άλλος προπονητής αμφιβόλου ποιότητας και αυτός. Γιατί εντάξει, τώρα δέκατη έβγαζε την Τζάνθη, αν είναι να το πούμε μπράβο, συγχαρητήρια. Και πάνω που έχει ξενερώσει ο λαός του ΠΑΟΚ με τον τεράστιο κάζο, με τον αποκλεισμό από αυτούς τους ερασιτέχνες της Σουηδίας, ξαφνικά έρχονται παίκτες οι οποίοι σαν βιογραφικά είναι καλά. Όποιος ξέρει και όποιος κοιτάει και όποιος βλέπει. Πρέπει να τους δούμε. Για που είναι τώρα Βέλγιο, ο Λυκογιάννης. Αυτό είναι μόνο ο Γιώργος. Ο Λυκογιάννης δεν ξέρω και εγώ μου έκανε εντύπωση τον είδα, νομίζω. Ποιο να βάλει εκεί, έχουμε άλλον Έλληνα. Πάει το μυαλό σας πουθενά. Σε τι θέση ήταν. Γιατί η ερώτηση είναι. Αν ο Σταφυλίδης είχε πρόβλημα. Ναι. Εάν ο Σταφυλίδης δεν είχε πρόβλημα και μπαίνει και ο Λυκογιάννης, όλη, όλη η ζημιά γίνεται από εκεί την πλευρά. Ναι. Εκεί γίνεται η σέντρα. Κοίταξε όλο αυτό, έγινε, έχει πλακωθεί. Έχει χάφο έβγαλε, χάφο έπρεπε να βάλει. Ποιον έβγαλε χάφο, Ο Σταφυλίδης χάφο έπρεπε. Δεν έπαιζε χάφο ο Σταφυλίδης. Τι έπαιζε. Μεταξύ αριστερού back half και αριστερού εξτρέμ. Έπαιζε πτέρυγα όλη την αριστερή πλευρά. Έπαιζε αριστερά γιατί γυρνούσε ο Τζιόλης τρίτο στόπερ. Γι' αυτό. Ο Τζαβέλας γυρνούσε τρίτο στόπερ και ερχόταν 5-3-2 ο Σταφυλίδης τρίτο αριστερό back half και με το Τζαβέλας ερχόταν. Πώς το λένε γάμο τα γυαλιά μου. Λοιπόν, Τζαβέλας ερχότανε. Πού είναι εθνική? Παπασταθόπουλος, Μανολάς 3 στόπερ, Μανιάτης δεξί μπακ, Σταφυλίδης 5 και πέφτανε στο πρώτο ημίχρονο σε 3 καθαρά χαφ. Τζιόλι Σάμαρη και τους είχαμε κλείσει. Τους είχαμε κλείσει, τους είχαμε διαλύσει στην άμυνα. Βέβαια, είχαμε ένα φοβερό Δόνη στην κόντρα επίθεση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε ο Δόνης τρίτο και τέταρτο παίχτη να πατήσει, να τον πλαισιώσει. Όπως δεν είχε ο Δόνης στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν αριστερό εξτρέμ στο 0-0, να τον ντουμπλάρει κάποιος από το φορ, από το δεκάρι, από το μπακ κτλ. Συνέχισε λοιπόν. Καταρχήν, να συνεχίσω λίγο για να πω και κάποια πράγματα για να τα πω από την πρώτη εκπομπή. Ναι. Να μην λέτε μετά ότι τα λέω πιο μετά κτλ. Εμένα δυστυχώς ο συγκεκριμένος προπονητής που υπάρχει δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Σου δίνει κάτι αλλιώτικο από αυτό που ξέρει να κάνει στην Ξάνθη. Σημάζεμα στο χα, στα χαφ, κλοπή και επίθεση στα 15-20 μέτρα, ανοιχτός, τεράστιος στην άμυνα, στην άμυνα, και στα χαφ ιδιαίτερα. Υποτίθεται ότι θα έσφυγε η ομάδα μεσοαμυντικά με αυτόν τον προπονητή. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια για αυτούς που λέει για τον Ίβιτς θα ξανάρθε βέβαια. Ότι... Δεν διώξαμε και τον Μουρίνιο, έτσι. Ναι. Γιώργο... Απλά καταφέραμε και φέραμε χειρότερους από αυτόν. Δεν σημαίνει ότι αυτός ήταν καλός προπονητής επειδή ήταν πιο χειρότεροι. Λοιπόν, μπράβο, μακάρι να διαψευστώ λοιπόν όμως βέβαια για τον Λουτσέσκου. Τώρα από εκεί και πέρα για τους παίκτες που ήρθαν, εντάξει τώρα μεταξύ μας θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εγώ είμαι απεσιόδοξος τώρα για τον Ολυμπιακό, επειδή άκουσα πριν τον φίλο Ολυμπιακό. Δεν μου άρεσε και ο Ολυμπιακός ιδιαίτερα. Έδωσε τη μάχη του με τη, Ριέκα και πέρασε και μπράβο του, αλλά ως εκεί. Πήρε, δηλαδή, η διαφορά του από τον ΠΑΟΚ είναι ότι πήρε ένα κρίσιμο αποτέλεσμα. Αλλιώς θα είχαμε και εκεί παρατράγουδα. Ναι. Αν έμενε έξω. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ απλά δεν έμενε. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί οι πληγές του να φανούν αργότερα. Δεν θεωρώ, δηλαδή το είχα πει και. Τα θέμα προπονητών βέβαια. Το είχα πει και σε μια εκπομπή. Καλό κουουουτσάρισμα. Ναι, συμφωνώ. Και στο εκτοσέντρα. Το είχα πει. Εξοφορτούνη μέσα, ΦΟΕ, τρίτο σκάφ και τέτοια. Το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή πέρσι ότι είναι αντιτουριστικό αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή εντάξει, τώρα μην, κανένας δεν έχει την υπερομάδα. Θέλουμε τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εγώ και επειδή ακριβώς θέλω και τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή και επειδή ξέρω τι πρωτάθλημα έχουμε, εγώ προσωπικά με ενδιαφέρει να τα κερδίζουμε μισό μηδέν τα μάτσα.